Για μας τους Έλληνες είναι βέβαια σίγουρο ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση του Πρωθυπουργού της Αγγλίας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι λανθασμένη ακόμα και για τους Άγγλους. Και τώρα επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση που έδειξε ότι το 66% θεωρεί ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν απάντησαν και είναι τουλάχιστον ένα 20%. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι ακόμα και οι Άγγλοι θεώρησαν ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η κίνηση, η οποία δεν είχε νόημα σε επίπεδο διπλωματικό. Η δικαιολογία που προτάθηκε στη συνέχεια και αυτή δεν είχε νόημα. Και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι ο Άγγλος Πρωθυπουργό έχασε σε όλα τα σημεία. Είναι πολύ καλό γιατί αυτό αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδος, αυτό αναβαθμίζει και τη θέση του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος αντιστάθηκε κλασικά και στεναρά πάνω στην προσπάθεια διόρθωσης με έναν λαθασμένο τρόπο από τον Πρωθυπουργό και βέβαια έρχεται να ενισχύσει και την πρωτοβουλία που πήραν οι Υπουργοί Εξωτερικών για να διορθώσουν το όλο πλαίσιο. Όμως θα θυμόμαστε ότι χάρη σε αυτή την παρέμβαση, χάρη σε αυτή τη σύγκριση μεταξύ των γλυπτών του Παρθενώνα και της μόνας Λίζας του Λενάρντο Νταβίντσι Κατάφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργό να θέσει και πάλι ένα ζήτημα με τον δικό του τρόπο, παρόλο που είναι βέβαια μια πάγια θέση της Ελλάδος και να προκαλέσει τελικά αυτήν την δημοσκόπηση η οποία είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδος.